Εις το όνομα της Αγίας Τριάδος, με τη χάρη του προφήτη Ηλία που γιορτάζει σήμερα και με τη σκέπη της Παναγίας, πρέπει να ομιλήσουμε και να επισύρουμε την προσοχή στους χριστιανούς τους σημερινούς, γιατί υπάρχουν πολλές πλάνες. Η μία πλάνη που θα σας εξηγήσω είναι η εξής, ότι πολλοί λένε ότι δεν είναι τίποτα οι κάρτες τραπέζης. Οι κάρτες τραπέζης που είναι η αχρήματη συναλλαγή που θα βγάλει τώρα ο Μητσοτάκης και εδώ και παγκοσμίως, έχουν πάνω στη μαύρη ταινία το 666, έχουν το barcode που είναι 666, το QR code που είναι 666 και έχουν και το microchip και έχουν και προδιαγραφές βιομετρικού ελέγχου του τέστην. Μπορεί όταν πας στην τράπεζα να σου πούνε βάλε εδώ το χέρι σου ή να δούμε το μάτι σου και να σου περάσουν το σφράγισμα κατευθείαν, το χάραγμα. Οπότε εμείς δεν πρέπει να τις πάρουμε. Υπάρχει πλάνη που λέει θα πολεμήσουμε όλοι για τις ταυτότητες. Όχι, αυτό είναι λάθος. Τη στιγμή που έχει το όνομα και το πρόσωπό σου απάνω και μπαίνει η αχρήματη συναλλαγή, πρέπει να κάνουμε αγώνα μεγάλο, γιατί όλα θα τα δέσουν οι τράπεζες. Ο Μητσοτάκης δίνει εντολή μέσω του Ρότσιλ, του Τζέικοπ, του Εβραίου, του διευθυντή του δου νου του, ότι όλοι πρέπει να λειτουργούν να πάρουν τις κάρτες. Αυτό είναι αυτό που μας λέει η λεγόμενη ψήφος εντριβής στον 106 τόμο της Πατρολογίας, ο Ανδρέας και Αρέθας και Σαρίας, και όλοι θα κάνουν τη χρήση με αυτή την κάρτα που εμπεριέχει το 666 και φεύγει χάρη του Θεού και είναι άρνηση Χριστού. Μας λέει και ο Εφραίμος Ήρος ότι πριν έρθει ο άνεμος, απατήσει τα σύμπαντα, όλοι θα βαστάζουν, θα κρατούν δηλαδή αναχείρας μία κάρτα. Γι' αυτό λοιπόν δεν πρέπει να την πάρουμε. Υπάρχει μεγάλη παγίδα που όλοι λένε μην πάρετε την ταυτότητα, αλλά θα έχουν πάρει την κάρτα και έτσι πηγαίνουν στην απώλεια, γιατί έχουν γίνει πάρα πολλά θαύματα και δεν πρέπει να τα χρησιμοποιήσουμε. Θα πηγαίνει στο περίπτερο και θα ζητάς μία τσίχλα και θα σου λέει δεν μπορώ, θέλω στο πόστο μηχάνημα που θα έχει, θέλω να μου δώσει την κάρτα σου. Και οπότε κυκλοφορεί η αχρήματη συναλλαγή. Γι' αυτό λέει κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει ή να πουλήσει. Και αντί να εστιαστούν όλοι στο κανείς δεν θα μπορεί να αγοράσει και να πουλήσει, λένε όλοι, πηγαίνουν όλοι πίσω στην ταυτότητα. Ναι, μεν θα είναι εκεί η ταυτότητα, αλλά τώρα η μεγάλη παγίδα είναι ότι ο κόσμος θα χαραχθεί μέσω τραπεζών. Και εμφανίστηκε ένας γέροντας στην Αμαλιάδα σε δύο αδελφούς, τον Κωνσταντίνο και στον Νικόλαο, που έχουν μαγαζί νεοτερισμών, και τους λέει ο Χριστός σας συγχωράει μέχρι εδώ, αλλά όταν πάρετε το μηχάνημα το πώς, από εκεί και πέρα δεν θα έχετε συγχώρηση. Αλλά όμως όταν το πετάξεις σε συγχωράει, όχι όταν την κρατάς, γιατί έχουμε πολλά σημεία που οδηγούνται οι άνθρωποι στην κόλαση. Γι' αυτό λοιπόν μην πέφτετε στην παγίδα και λέτε ότι εγώ δεν θα πάρω την ταυτότητα ή δεν θα πάρω το χάραγμα ή δεν ήρθε το χάραγμα. Όλη αυτή τη ζημιά σας την έχουν κάνει οι επίσκοποι. Και σας λέω, οι επίσκοποι σας έχουν αντιδράσει ποτέ στις τράπεζες? Ποτέ δεν πήγαν να αντιδράσουν. Σας λένε να μην πάρετε τις κάρτες? Ποτέ δεν σας το είπαν. Ακόμα και ο Μόρφου βγαίνει και λέει ότι λέει τι είναι, λέει, επειδή πήραν λέει μερικοί τις κάρτες πάνω απ' ότι αρνήθηκαν τον Χριστό. Βλέπετε, οι ίδιοι σας τα λένε. Πήγανε ποτέ οι επίσκοποι να κάνουν επιστολές πλην σπανίων περιπτώσεων, όπως του Αθανασίου, του Δεσπότου Νίν και του Μακαρίου και του Παλαιού Αυξεντίου, αλλά μετά τα άλλαξαν πλην του Αυξέντιου που κοιμήθηκε και όλοι κοινωνούν τους ανθρώπους με κάρτες. Σας έχουν πει οι επίσκοποι να μην πλησιάζετε στην Αγία Κοινωνία όταν έχετε κάρτες? Όχι. Ποτέ δεν σας το είπαν. Σας έχετε δει εσείς τους επισκόπους σας να κάνουν επιστολές να πάνε στο κράτος και να ελέγξουν το κράτος που είναι όλοι μασόνοι? Έχετε δει εσείς ποτέ να τους πούνε ότι δεν πρέπει να ορκίζονται και να τους ορκίζει η ημερολογητική εκκλησία επειδή είναι μασόνοι? Δεν το έκαναν. Έχετε δει εσείς ποτέ να αντιδράσουν στους νόμους τους αντίχριστους που έβγαλαν? Όχι, δεν το έκαναν. Γι' αυτό λέει ο Ιζεκιέλ, άρχισε πρώτα από τους δικούς μας, το 9ο και 10ο κεφάλαιο, και έδειξε τους εκτελεστές, αυτούς που φορούσαν πέτσινες, δερμάτινες ποδιές και είχαν τα ματιέρια, και ξεκίνησαν από τους ιερωμένους, από τους επισκόπους. Ο επίσκοπος είναι επισκοπών. Σας έχουν πει οι επίσκοποι ότι πρέπει να αναθεματιστεί η κυβέρνηση που έβγαλε όλα αυτά τα αντίχριστα? Όχι, ποτέ δεν σας το είπε. Σας έχουν πει οι επίσκοποι
ότι πρέπει να φύγετε στα χωριά σας γιατί εδώ κινδυνεύετε. Όχι, δεν το έκανα. Σας έχουν πει οι επίσκοποι ότι δεν πρέπει να πάρετε αφημί και άμκα. Όχι, ποτέ δεν το έκαναν. Σας έχουν πει οι επίσκοποι σας του νέου να γυρίσετε στις παραδόσεις, να φύγουν από το μισθωτό σπιμήν και να μην τους ακολουθείτε. Όχι, ούτε αυτό το έκανα. Σας έχουν πει να μπείτε να ακολουθείτε την παράδοση και τα βιβλία. Όχι, σας έχουν πει να μην ψηφίζετε αντίχριστα κόμματα και να αναθεματιστεί η κυβέρνηση που βγάζει όλους αυτούς τους αντίχριστους νόμους. Όχι, δεν το έκανα. Σας έχουν πει ότι πρέπει να κάνετε πιο πολύ ασκητική ζωή και να βρείτε τις λύσεις για να μπορέσετε να γίνετε ομολογητές. Χριστού, όχι, δεν το έκανα. Σας έχουν πει ότι όταν δεν πάρετε τα συστήματα είστε ομολογητές Χριστού και ότι δεν δέχεστε την αριθμοποίηση είναι ομολογία υπέρ του Αγίου Βαφτίσματος. Όχι, δεν το έκαναν. Σας έχουν πει ότι δεν παίρνετε καμία κάρτα γιατί τη στιγμή που έχει το όνομά σας και το 666 επάνω είναι άρνηση Χριστού. Όχι, δεν το έκαναν. Σας έχουν πει ότι δεν πρέπει να πάρετε και τα βιομετρικά συστήματα. Σας είπαν δεν πειράζει, δεν είναι τίποτα. Σας έχουν πει ότι πρέπει να κάνετε αντίσταση στη νέα τάξη. Όχι, δεν σας το είπαν. Σας έχουν πει ότι πρέπει να κάνετε ομάδες συλλόγους και να αντισταθείτε σε όλα τα σχέδια που κάνει η νέα παγκόσμια τάξη και πάνω απ' όλα να μην χάσετε την ψυχή, να μην χάσετε την ψυχή σας. Όχι, σας έχουν πει να αντισταθείτε στον Παγκόσμιο Οργανισμό Εμπορίου που είναι του Ρότσιλ, που βάζει το 666, ειδικά σας έχει πει επιχειρηματίες. Όχι, δεν το έκαναν. Σας έχουν πει να αντιδράσετε στο παγκόσμιο σύστημα τροφίμων που δολοφονούν όλο τον κόσμο με τα μεταλλαγμένα τρόφιμα και τα χαλασμένα και τα νέα που έχουν βγάλει. Όχι. Σας έχουν πει να αντισταθείτε στις φαρμακευτικές εταιρείες με τα φάρμακα. Όχι. Σας έχουν πει να αντισταθείτε στους μασόνους και να βγείτε να φορήσετε τη μασονία όπως έκαναμε εμείς με τον πατέρα Κλεωμένη. Όχι, δεν το έκανα. Να το κάνουν ομοκανονικά με την Εκκλησία, με το λιγότερο 6 επισκόπους και δεκάδες ιερείς. Όχι, δεν το έκαναν. Σας έχουν πει ότι πρέπει να αντισταθείτε στο σύστημα των λαθρομεταναστών που μπαίνουν στην πατρίδα μας. Όχι, δεν το έκαναν. Αντιθέτως, ο Ιερώνυμος έκρυψε το σταυρό δηλώς γιατί φοβήθηκε τι θα πούν οι μουσουλμάνοι. Σας έχουν πει να αντισταθείτε κατά του Ροστσάιλ και των 11 οικογενειών. Όχι, δεν το έκαναν γιατί οι περισσότεροι πληρώνονται από αυτούς. Τι άλλο να πω, έχουμε πολλές ερωτήσεις. Σας έχουν πει να αρχίσετε το φιλοκαλικό αγώνα της νύψιος και της νοεράς ευχής και να μπείτε στην νυπτική παιδεία της κάθαρσης της ψυχής διαμέσου της νύψιος και της νοεράς ευχής Κύριε Χριστέ ελέησόν με. Όχι, δεν το έκανα. Σας έχουν φέρει σε εγρήγορση. Όχι, αντιθέτως σας καθησυχάζουν. Σας έχουν πει ότι πρέπει να ελέγχετε τον επίσκοπο ή τον ιερέα ή τον μοναχό ή τον ιεροκήρυκα όταν κηρύττει τη γυμνή την κεφαλή την αίρεση. Όχι, δεν το έκαναν. Είναι πάρα πολλά αυτά που πρέπει να πούμε ότι φταίνει η επίσκοπο.